Το τρένο είναι εδώ. Συνδέει πλέον τη Δυτική Ελλάδα με την Αθήνα και τον Πειραιά. Την Αχαΐα μέσω του Αιγείου με το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας. Το έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη αφορά μια διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας και ασφάλειας, συνολικού μήκους περίπου 71 χιλιόμετρων. Εξυπηρετεί τρεις νέους σύγχρονους σιδηροδρομικούς σταθμούς: Ξυλοκάστρου, Ακράτας και Αιγείου και έξι στάσεις: Δημηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού και Ελίκης. Ο επιβάτης που μπαίνει στο Αίγιο βρίσκεται σε 2 ώρες και 20 λεπτά στην Αθήνα, ενώ το εισιτήριο στοιχίζει λιγότερο από 20 ευρώ. Τα νέα δρομολόγια που θα συνδέουν το Αίγιο με την ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλιας μέσω του προαστιακού σιδηρόδρομου με την πρωτεύουσα, το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, καθώς και με το Διεθνές Αεροδρόμιο, άνετα, οικονομικά και με ασφάλεια ξεκίνησαν. Συνολικά θα πραγματοποιούνται 6 ζεύγη δρομολογίων, από το Αίγιο προς την Αθήνα ή το αεροδρόμιο και από την Αθήνα ή το αεροδρόμιο προς το Αίγιο αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στο τμήμα Αίγιο Κιάτο Αεροδρόμιο θα εκτελούνται 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρηση από το Αίγιο 7:38 το πρωί, 12:38 το μεσημέρι και 17:38 το απόγευμα. Στο τμήμα Αίγιο Κιάτο Αθήνα Πειραιάς θα εκτελούνται 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης από το Αίγιο 9:57 το πρωί, 14:57 το μεσημέρι και 19:33 το απόγευμα. Στο τμήμα Πειραιάς Αθήνα Κιάτο Αίγιο θα εκτελούνται 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης από τον Πειραιά 4:38 από Αθήνα, 9:17 το πρωί και 14:17 το μεσημέρι. Στο τμήμα Αεροδρόμιο Κιάτο Αίγιο θα εκτελούνται επίσης 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης από το αεροδρόμιο 6:49 το πρωί, 11:49 και 16:49 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι στο τμήμα Αίγιο Κιάτο θα πραγματοποιούνται ενδιάμεσες στάσεις σε Ελίκη, Διακοπτό, Πλάτανο, Ακράτα, Λυγιά, Λυκοποριά και Ξυλόκαστρο, ενώ από το Διακοπτό θα υπάρχει ανταπόκριση με τον οδοτικό σιδηρόδρομο για τα Καλάβρητα. Διευκρινίζεται ότι σε όλα τα δρομολόγια θα γίνεται μεταεπιβίβαση στο σταθμό του Κιάτου, από ηλεκτροκίνητο σε διζελοκίνητο, μπας και αντίστροφα, χωρίς αλλαγή από βάθρας. Σε όλα τα δρομολόγια υπάρχει σύνδεση με μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβους μέσω του προαστιακού σιδηρόδρομου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Οι κρατήσεις θα μπορούν να γίνουν εύκολα και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Τρένοσε, trenose.gr, είτε από τα εκδοτήρια των σταθμών. Υπενθυμίζεται πως σε όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια τηρούνται απολύτως όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Το προσωπικό χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, υπάρχουν θερμικές κάμερες στους σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σημεία με αντισηπτικό σε κάθε βαγόνι όλων των αμαξοστοιχειών, συνεχίσεις ροής φρέσκου αέρα σε όλες αμαξοστοιχίες, διαρκής αλλαγή φίλτρων, καθημερινή απολίμανση, έλεγχος στις επιβιβάσεις, όλα τα εισιτήρια εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ υπάρχουν και αναιρτημένες αφίσες εντός των σειρμών για την υπενθύμηση της αναγκαιότητας στήρησης της απόστασης. Η Τρένοσε, πιστή στις δεσμεύσεις της για αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες, ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την εμπιστοσύνη και την επιλογή του τρένου για τις μετακινήσεις του και ευελπιστεί στη στήριξη των νέων δρομολογίων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση στις μετακινήσεις της τοπικής κοινωνίας αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.